είχε προβλέψει ότι στο πάρτι που γινόταν στο χώρο της υγείας μεγάλο μερίδιο είχαν τα φάρμακα. Κύριε Πρόεδρε, εσείς στην Επιτροπή για την Υγεία, μάλλον δεν ακούτε για πρώτη φορά αυτά που καταγράφονται με αναδρυχιαστικές λεπτομέρειες από τους μάρτυρες αυτή την δικογραφία για την Οβάρτιση. Εκεί λοιπόν στην Επιτροπή για την Υγεία είχατε λίγο καταγράψει αυτό το πάρτι. Το ίδιο γινόταν και από εμάς τους ρεπόρτερ. Τώρα όμως αυτά που ακούγονται είναι πραγματικά εκτός φαντασίας. Θέλω να μου κάνετε ένα σχόλιο για όσα λέγονται, ακούγονται και για πρώην πρωθυπουργούς. Να σας πω, ανεξαρτήτως εάν αποδειχθεί εν τέλει η ενοχή όλων. Υπάρχει το τοκμήριο της αθωότητας, να το πούμε από αρχή. Ασφαλώς. Ανεξαρτήτως αυτού, δηλαδή αν χρηματίστηκαν ή όχι πολιτικά πρόσωπα, ακόμα και αυτό να μην υπήρχε, η υπόθεση όλη είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο, διότι είναι αποδεδειγμένο με αριθμούς ότι η Νοβάρτης είχε ένα προνομιακό, μια προνομιακή μεταχείριση στην ελληνική αγορά εξαιτίας μεθόδων που έχουν περιγραφεί και από εσάς και από άλλους συναδέλφους σας και είναι αναμφισβήτητη πια. Συνεπώς, μιλάμε για σκάνδαλο πρώτου μεγέθους και έχω την εντύπωση ότι μετά από την αποκάλυψη και την εκτεταμένη έτσι γνώση που θα έχουμε, τίποτα δεν θα είναι πια το ίδιο. Δηλαδή και στον χώρο του φαρμάκου, αλλά και γενικότερα στην πολιτική ζωή, αλλάζει πολλά δεδομένα, πολλές βεβαιότητες αυτή η ιστορία. Που έχει κάνει εντύπωση. Κακώς, δηλαδή, μετατίθεται ναι. Η συζήτηση στους μάρτυρες, ή αν είναι προστατευόμενοι ή όχι. Η ουσία του σκάνδαλο καθεαυτό. Κατάλαβα. Μου έχει κάνει εντύπωση ότι στην Επιτροπή σας είχε εμφανιστεί μια γυναίκα, ήταν η κυρία Σκοπούλη, να το πούμε αυτό, η οποία αναδομήθηκε. Ήταν σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, ήταν από τη Δημάρ, η κυρία Σκοπούλη. Και είχε περιγράψει το πώς εκτοξεύτηκε και όλες αυτές τις μεθόδους, τις πληρωμές των φαρμακευτικών κλπ. Είχε καταθέσει και στην Επιτροπή σας, ίσως. Βεβαίως, εκτεταμένη κατάθεση, υπάρχουν πρακτικά. Βεβαίως κάπως υπενικτικά τα περιέγραψε. Μάλιστα, μας είχε πει και μια δυσίωνη πρόβλεψη ότι δεν πρόκειται να γίνει τίποτα. Η εξέλιξη αυτή την διαψεύδει, βέβαια. Εντάξει, γιατί η δικαιοσύνη τελικά βρήκε. Εν πάση περιπτώσει, ακριβώς. Ακριβώς, ναι. Η αλήθεια είναι ότι είχαμε μια πρόγευση, μπορούμε να πούμε, στην Επιτροπή. Πράγματα που ο κόσμος του φαρμάκου, ο κόσμος του ιατρικού, τα γνώριζε, εξόνυχος που λένε το λέοντα. Ήταν κοινό μυστικό λοιπόν. Τώρα από την πλευρά της αντιπολίτευσης αλλά και των εμπλεκομένων υπάρχει μια ένσταση. Λένε δηλαδή είναι δυνατόν να κατηγορείται άνθρωπος ο οποίος έχει υπηρετήσει το ανώτατο αξίωμα πρωθυπουργός από έναν άλλον άνθρωπο ο οποίος έχει κουκούλα, έτσι τον λένε. Είναι προστατευόμενος, δεν αποκαλύπτει το όνομά του. Έχει μια βάση αυτή η ένσταση. Η προστασία των μαρτύρων φαίνεται πως ήταν επιβεβλημένη. Επειδή διακυβεύονται τεράστια συμφέροντα, ο καθένας, απλός άνθρωπος ή οποιοδήποτε είχε μια γνώση και ανάμειξη, ή αν κατηγορούνταν και πολύ περισσότερο, θα το σκεφτόταν πάρα πολύ να πάει να καταθέσει επωνύμως. Συνεπώς, έχω την εντύπωση ότι η προστασία βοηθάει την αλήθεια. Την ίδια την αλήθεια βοηθάει. Βεβαίως, μένει να αποδειχθεί και να αξιολογηθεί το περιεχόμενο των καταθέσεών τους. Και η αξιοπιστία τους, βέβαια. Ακριβώς. Και η αξιοπιστία, ο βαθμός γνώσης και ο βαθμός ειλικρίνειάς τους. Κύριε Μπαλομενάκη, μένει τώρα ένα ερώτημα για την πορεία αυτής της υπόθεσης. Πρέπει αυτό το θέμα να πάει να γίνει προκαταρτική στη Βουλή, γιατί δεν μιλάμε για εξεταστική τώρα, όταν λέμε για βαλίτσες. Πώς είναι δυνατόν. Ναι. Λοιπόν, ή πρέπει τελικά να επιστρέψει ο φάκελος στη δικαιοσύνη, γιατί υπάρχει και μια τέτοια άποψη, το ξέρετε. Αλήθεια είναι αυτό. Θα εξαρτηθεί απολύτως από την κρίση. Είναι πολιτική απόφαση τελικά, αν το καλοσκεφτεί κανείς. Από την κρίση του σώματος, πια της Ολομέλειας, εάν τα στοιχεία είναι δεμένα, αν υπάρχουν πολλά στοιχεία αναμφισβήτητα και μη επιδεχόμενα αμφιβολιών, προφανώς η προανακριτική και η παραπομπή στη δικαιοσύνη είναι υποχρεωτική. Αν ακολουθήσουμε το παράδειγμα της προηγούμενης δικογραφίας με τον Παπαντονίου, που συγκροτήθηκε προανακριτική και σχεδόν αμέσως έφυγε. Ναι, ξέρετε γιατί όμως, γιατί η Βουλή δεν έχει αρμοδιότητα αν πρόκειται για ξέπλυμα χρήματος, όπως ξέρετε. Εκφεύγει των καθηκόντων του Υπουργού και με τη στενή έννοια δηλαδή αρμοδιοτήτων. Εκεί βέβαια είχαμε πιο εύκολα πράγματα, είχαμε λογαριασμούς. Ακριβώς. Εδώ τώρα είναι λίγο πιο πολύπλοκα. Γι' αυτό πρέπει είχαμε να απαντήσει από την Ελβετία. Έχετε δίκιο. Έτσι. Ήταν δεδομένες. Ήταν δεδομένες. Θα δούμε τώρα γιατί από ό,τι έχω παρατηρήσει αυτές τις μέρες, ο καθένας παρουσιάζει τις πλευρές των μαρτυρικών καταθέσεων που το συμφέρουν. Ας είμαστε λίγο υπομονετικοί. Εγώ θα έλεγα αυτό. Να δούμε το σύνολό τους, λέτε. Χαμηλούς τόνους δεν χρειάζονται, γιατί αυτά ενδεχομένως θα διχάσουν και τον κόσμο. Και η αντιπολίτευση και οι εμπλεκόμενοι έχουν οξύνει απότομα
και πολύ, ας πούμε, τη φρασιολογία τους ακριβώς για να προκαλέσουν αντιδράσεις των οπαδών τους, των φίλων τους. Η αλήθεια πρέπει να υπηρετηθεί σε κάθε περίπτωση. Νομίζω ότι... Εσείς τι νόμοι έχετε, η Βουλή μπορεί να σηκώσει ένα τέτοιο βάρος? Ναι, η Ολομέλεια θα αποφασίσει για την προσωπική σας άποψη. Πρέπει τώρα να το σηκώσει. Είναι υποχρεωμένο να το σηκώσει. Γι' αυτό σας είπα ότι είναι και η πολιτική απόφαση. Και όχι να πετάξει τον μπαλάκι, δηλαδή, στη δικαιοσύνη, ας πούμε. Πρέπει να το σηκώσει, ανεξαρτήτως αν φύγει μετά η δικογραφία στη δικαιοσύνη ή όχι. Είναι μια υπεύθυνη στιγμή που πρέπει ο καθένας να αναμετρηθεί και με την ιστορία, αν θέλετε, και με τον εαυτό του, και με την αλήθεια και με τη συνείδησή του. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχουν τα εχέγγυα αυτή τη στιγμή και η παρούσα κυβέρνηση τουλάχιστον έχει δείξει δείγματα θέλησης αλλά και αντικειμενικότητος. Και έχω την εντύπωση, μπορεί να ακούγεται ως αυτοκολακή αυτό, εμείς στην Επιτροπή έχουμε δείξει αντικειμενικότητα. Έχουμε δηλαδή αποστασιοποιηθεί από τις ιδιότητες. Τουλάχιστον αυτό μιλάω και προσωπικά. Έχετε την αίσθηση ότι υπήρχε ένα ιστός ίδιων προσώπων, οι οποίοι, ας μην πούμε ονόματα τώρα προς το παρόν. Εντάξει, αλλά μέθοδο. Ναι, αλλά που, τι έκανε αυτός ο ιστός, για πείτε το λίγο αυτό. Το Κέλπνο ήταν ένα κανάλι που διοχέτευε πιθανότατα μαύρο χρήμα σε κατευθύνσεις που ήταν επιθυμητές. Παράδειγμα, ακούγεται ότι διάφορες εκδηλώσεις που οργάνωνε, υπερτιμολογημένες όπως ήταν, ένα μέρος των χρημάτων πήγαινε... Σαν έθετε σε εταιρείες επικοινωνίας. Ακριβώς. Αυτές και κατά σύμπτωση είναι οι ίδιες. Και στην Οβάρτης και εδώ, λέτε. Μάλιστα. Δηλαδή πρέπει να υπήρχε συγκοινωνούντα... Υπήρχαν συγκοινωνούντα δοχεία. Κατά κάποιο τρόπο, ναι. Και ο απότερος στόχος ήταν το ξέπλυμα χρημάτων. Ναι, έτσι προκύπτει. Τουλάχιστον φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Δεν μπορεί δηλαδή να τιμολογείται η αίθουσα ενός ξενοδοχείου 1.500 ευρώ και να κοστίζει μια εκδήλωση εκεί 200. 150. Και 200 έχετε σέλπε. Εγώ έχω ένα τιμολόγιο από τη δικογραφία της Νοβάρτης που γνωρίζω, που κόστησε από 1.500, ας πούμε, 50. Αυτά νομίζω ότι βγάζω μάτι. Πιστεύετε ότι θα καταλήξουμε κάπου, θα βρούμε τους πραγματικούς ενόχους? Και ποια πρέπει να είναι η τιμωρία? Για πείτε μου, τι γνώμη έχετε? Η τιμωρία, εάν αποδειχθεί ότι έχουν δωροληψία και τα λοιπά και ξέπλυμα μεγάλων ποσών, σε συνδυασμό με τη διάταξη για την καταχρασία του δημοσίου και τα λοιπά, που από ό,τι μας αναγνώστηκε συμπεριλαμβάνεται στην παραγγελία του εισαγγελέως, στην παραπομπή, είναι αρκετά βαριές, δηλαδή μέχρι και ισόβια. Θα σας πω κάτι. Και εγώ αντιλήφθηκα ότι υπάρχει με διαφοροποίηση. Πάνε φυλακή δηλαδή, λέτε, όσοι βρεθούν ένοχοι. Μάλιστα. Υπάρχει με διαφοροποίηση, το αντιλήφθηκα κι εγώ. Δηλαδή, άλλες μαρτυρίες πραγματικά είναι ισχνές, όπως είπατε σωστά, άλλες όμως είναι δεμένες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τώρα όταν και οι λέτε δεμένες... Άμα αναφέρονται σε γεγονότα, σε ημερομηνίες, σε στιγμιότυπα... Λεπτομέρειες που, εντάξει, όσο φάνταστος και να είναι κανείς, γιατί να φανταστεί αυτό, δηλαδή... Αυτό το οποίο καταγράφεται και ακούγεται απίστευτο είναι ο τρόπος που οι μάρτυρες καταγράφουν ότι γινόταν ο χρηματισμός και οι βαλίτσες μεταφέρονταν. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να κάνει κάτι τέτοιο, στο γραφείο του θα καλέσει αυτόν που θα τον δωροδοκίσει για να τα πάρει. Είναι λίγο εύλογο, ξέρετε. Είναι εύλογη αυτή η ερώτηση. Να σας πω μια σκέψη που κάνω. Καταρχήν, ειλικρινά δεν αποδέχομαι απριόρι τίποτα. Έτσι, θέλω να το συνδυάσω με αποφάσεις. Ναι. Δηλαδή, πρέπει να τις συνδυάζεται με μεταγενέστερες ή προγενέστερες αποφάσεις ενέργειας των συγκεκριμένων προσώπων που να ευνόησαν την εταιρεία. Μάλιστα. Αυτό είναι δεδομένο. Αλλά είμαστε, εντάξει, ναι, με αποτέλεσμα. Αυτό έτσι, λέει η νομική επιστήμη. Βεβαίως, εκ το αποτέλεσμα. Αλλά θα σας πω κάτι. Παλιότερα, πριν το 10, πριν το 8, ήταν λίγο πιο χαλαρά τα πράγματα. Δεν ήταν πολύ οργανωμένο το οικονομική αστυνομία, δηλαδή δεν υπήρχε ένας διάχυτος φόβος. Ήταν πιο χαλαρά τα πράγματα. Ενδεχομένως έτσι από αμέλεια, από επερισκεψία, δεν μπορώ. Θα δείξει όμως αυτό. Αυτό θα δείξει αν είναι αλήθεια καταρχήν και δεύτερο γιατί έγινε. Εάν είμαι από αυτούς που λένε προσοχή και χαμηλή τόνη και μην βιαζόμαστε και θα αποδοθεί σιγά σιγά, το κάνω ακριβώς και λόγω της δικηγορικής εμπειρίας, αλλά και με ένα φόβο πραγματικά, γιατί οι συνέπειες είναι τρομακτικές αν αποδειχτούν αυτά τα πράγματα. Είναι και για τη χώρα. Βεβαίως για τη χώρα. Αν ακούγεται τέτοιο πράγμα για πρώην πρωθυπουργό. Βεβαίως είναι για τη χώρα. Δεν είναι καλό για τη χώρα. Βεβαίως και το λέω με πλήρη συνείδηση. Είναι ντροπή. Βεβαίως είναι ντροπή και όνειδος, ο κατεσχήνι, πώς να το πούμε. Το λέω πλήρη συνείδηση αυτό το πράγμα και το υιοθετώ δηλαδή 100%. Προσοχή, σιγά σιγά, ό,τι είναι θα αποδειχτεί. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ας παρακολουθήσουμε μαζί τώρα τα βίντεο ντοκουμέντο που είχαμε προβάλει.